αναπληρωτών. Σήμερα διαδηλώνουμε, συμμετέχουμε στη συγκέντρωση του καλού τα σωματεία μας. Ζητάμε προσλήψεις αναπληρωτών, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Από αυτή τη στιγμή αγγίζουν τους 44.000 σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή οι προσλήψεις που ανήκει η κυβέρνηση είναι 5.250, δηλαδή σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Η μονιμοποίηση των αναπληρωτών δεν θα λύσει μόνο το δικό μας βιωτικό πρόβλημα, το πρόβλημα της βίωσής μας δηλαδή, αλλά θα λύσει το κύριο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή των σχολείων, που είναι σχολεία άδεια από καθηγητές, που ξεκινάνε τη χρονιά τους με εκατοντάδες ώρες χαμένες από μαθητές που δεν έχουν τον καθηγητή στην ώρα και στη θέση τους. Ζητάμε τώρα τους αναπληρωτές να βγουν, τους καλούμε δηλαδή να βγουν μπροστά στον αγώνα, ενωμένοι όλες οι ειδικότητες, όλοι οι συνάδελφοι, ανεξάρτητα αν είμαστε φυσικοί, οικαστικοί, βιολόγοι, όλοι οι συνάδελφοι κάτω από το αίτημα μονιμοποίηση και σταθερή δουλειά για όλους τους αναπληρωτές. Σε δύο μήνες οι συμβάσεις μας λήγουν και θα είμαστε όλοι άνετοι. Εμείς αυτό το μέλλον που ευαγγελίζονται για μας, να ζούμε μεταξύ εργασίας και ενεργείας, μισή ζωή και μισή δουλειά, δεν θα τη δεχτούμε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να ανατραπεί. Είμαστε εδώ γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη για διορισμούς στα σχολεία. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 10.500 διορισμούς σε βάθος διετίας και οι ανάγκες των σχολείων μόνο για την επόμενη χρονιά, με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η ίδια κυβέρνηση, είναι 60.000. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουν αποχωρήσει 47.500 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, με αποτέλεσμα να είναι η κατάσταση εφιαλτική στην αρχή της χρονιάς, να λείπουν ο δάσκαλος από το παιδί. Το αίτημά μας είναι κανένας εκπαιδευτικός απολυμένος, κανένας μαθητής χωρίς το δάσκαλό του. Και αν υπολογίσουμε και την τελευταία χρονιά που τα τεράστια μορφωτικά κενά δημιουργούν ακόμη πιο μεγάλες ανάγκες για αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών, για πρόσθετη στήριξη ουσιαστική στους μαθητές των λυκείων, για ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια, για καθηγητές και δασκάλους ειδικής αγωγής περισσότερους, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι απλώς σταγόνα στον ωκεανό αυτές οι εξαγγελίες, αλλά είναι ένα κενό γράμμα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας για το θέμα των διορισμών, αλλά και για το αντεργατικό νομοσχέδιο που ακουμπά και στο δημόσιο, όπου οι ελαστικές σχέσεις εργασίας διευρύνονται και οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές δουλεύουν χωρίς να έχουν ίσα δικαιώματα με εμάς. Ζητάμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων γιατί είναι αναγκαίοι και την εξίσωση των δικαιωμάτων τους με τα δικαιώματα των μονίμων.